Η εποχική γρήπη είναι εδώ. Προφύλαξε τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Κάθε χειμώνα, η γρήπη προκαλεί ασθένεια, εισαγωγέ σε νοσοκομεία και πρόορους θανάτους που μπορούν να προληφθούν. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 90% των θανάτων που συνδέονται με τη γρήπη είναι άτομα προχωρημένης ηλικίας. Επίσης, τα άτομα με χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο. Τώρα που κυκλοφορεί ο ιός της γρήπης, ας προφυλαχτούμε. Αποφεύγουμε την άμεση επαφή με ασθενεί. Πλένουμε τα χέρια μα συχνά. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε μάτια, μύτη και στόμα. Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μα με χαρτομάντιλο. Εάν δεν έχουμε, προτιμάμε να βήξουμε ή να φτερνιστούμε στο εσωτερικό του αγκώνα μα. Εάν είμαστε άρρωστοι, παραμένουμε στο σπίτι, μακριά από τον χώρο εργασία ή το σχολείο και περιορίζουμε τι επαφέ μα. Αυτά τα απλά μέτρα προσωπική υγιεινής βοηθούν να περιορίσουμε την εξάπλωση τη γρήπη. Κάθε χρόνο, ένα αποτελεσματικό και πολύ ασφαλές εμβόλιο κατά της γρήπης είναι διαθέσιμο για όλους. Ωστόσο, οι επίσημες οδηγίες συστήνουν τον αντιγρυπικό εμβολιασμό ιδιαίτερα για τα άτομα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Επιπλέον, συστήνεται ο εμβολιασμό των επαγγελματιών υγεία, καθώ ακούσια μπορεί να μολύνουν ευάλωτου ασθενεί. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νοσημάτων. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.